την Κύπρο. Και έχω να σας πω και για τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ναι, που είδαμε μάλιστα και μία φωτογραφία έχουμε να δείξουμε. Έκανε ένα τρέιλερ σαν αγρότης, με ένα vintage αγροτικό, σε δάσος, λάσπες. Και ανέβασε φωτογραφία, τον αφήσανε από την παραγωγή. Δεν μας είπε τι κάνει στη φωτογραφία. Ανέβασε μία φωτογραφία, δεν γράφει ότι είναι από το τρέιλερ, όμως εμείς ξέρουμε ότι χτίστανε. Εσύ το ξέρεις σίγουρα. Ξέρω ότι είχε πάει σε κάποιο τέτοιο μέρος, οπότε το συνδυάζω. Και λέει κιόλας, εδώ πρέπει να λέω κάτι πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Δηλαδή από όλου το Βασάλο βρήκαν να ντύσουνε. Συγγνώμη κιόλα. Σε πείραξε το σχόλιο το προηγούμενο. Έχω μια αίσθηση σοβαρή. Και εγώ το σκέφτηκα. Τέτοιο σώμα δηλαδή όλο ντυμένο. Και εγώ το σκέφτηκα, αλλά ντράπηκα να το πω. Εγώ πάλι το σκέφτηκα. Όχι, ενώ περιμένει ρε παιδί μου να τον δει σε κάτι πιο αθλητικό. Μπορεί τα παιδιά στην πορεία να τα βγάζει. Πάρτον. Ορίστε να. Το κοντρόλ εδώ βλέπω. Αντανακλαστικά αμέσως, έτσι ακουπάμε εικόνα. Όταν ζητάγαμε τα δευτερόλεπτα, μας έλεγε να πάρουμε χρόνο. Εδώ δεν πήραμε ανάσα, κυρία Τρυφίδου. Το θέμα είναι τι θα φοράνε στο Survivor. Τι δεν θα φοράνε. Πώς θα είναι οι εμφανίσεις τους. Ποιες θα είναι.